στόχο τη θωράκιση του νησιού σε επίπεδο πρόληψης αλλά και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών υπό την προεδρία του Νίκου Συρηγωνάκη. Προερχόμαστε από μια αντιπλημμυρική περίοδο που ευτυχώς δεν είχαμε φυσικά φαινόμενα ακραία, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό όμως συνεπάγεται ότι η επερχόμενη αντιπυρική περίοδο λόγω της ξηρασίας των λίγων βροχοπτώσεων που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα την κάνει εξαιρετικά πάρα πολύ δύσκολη. Οι δυνάμεις μας είναι ήδη σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή και σε διασπορά. Τα σχέδια έχουν επικυρωποιηθεί. Οι πληροφορίες που έχουμε για τα εναέρια μέσα είναι ότι θα έχουμε τα ίδια, 3 τον αριθμό. Όπως τόνισαν οι αρμόδιοι, η αντιπυρική περίοδος προβλέπεται δύσκολη λόγω της ξηρασίας και των μειωμένων βροχοπτώσεων και όλα αυτά με φόντο τις ελλείψεις που καταγράφονται στις διευθύνσεις δασών αλλά και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Σε επίπεδο πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε επίπεδο νησιού, φαίνεται το δυναμικό του ανθρώπινου να είναι λιγότερο φέτο, είτε λόγω συνταξιδοτήσεων είτε λόγω μεταθέσεων. Είναι κάτι που όφιλε η κυβέρνηση να το δει από νωρίς. Από εκεί και πέρα είναι πάγιες οι ελλείψεις και σε επίπεδο ανθρώπινο όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση των συμβασιούχων, των 62 συμβασιούχων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν φύγουν, ουσιαστικά γονατίζει και η περιφέρεια και η ΟΤΑ γενικότερα. Καταφέραμε και έχουμε και κάνει κάποιες προσλήψεις εποχικών από τους προηγούμενους πίνακες και θα είναι έτοιμοι μέχρι το τέλος του μήνα που περάσουν κάποια σχολεία που έχουμε. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, οι ελλείψεις σε πυροσβέστες είναι μεγάλες λόγω συνταξιδοτήσεων, μεταθέσεων και όχι μόνο, με τις ελλείψεις μόνο στο νομό Ηρακλείου να αγγίζουν τα 30 άτομα. Το πρόβλημα που μας ανησυχεί είναι οι μεικτές ζώνες που έχουμε τουριστική ανάπτυξη και έχουμε και οικόπεδα τα οποία χρειάζονται κάποια προσοχή. Σκοπός και στόχος όλων μέσα από τη συνεδρίαση, μέσα από τις τοποθετήσεις, είναι να δούμε την επάρκεια σε προσωπικό και μέσα που διαθέτει ο κάθε φορέας. Είναι ο συντονισμός, η οργάνωση και η συνεργασία όλων μας με απότερο σκοπό και στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, δημόσιας, ιδιωτικής, των μνημείων μας, καθώς επίσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι όποιες αδυναμίες στον όλο σχεδιασμό τέθηκαν επιτάπητος με τους αρμόδιους να καλούν τους πολίτες να μεριμνήσουν για το καθαρισμό των οικοπαίδων τους από τα ξερόχορτα. Θεωρώ ότι θα είναι μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο αν αναλογιστεί κανείς τις ελλείψεις της διευθύνσης δασών της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε επίπεδο Κρήτης γενικότερα. Χρειαζόμαστε και ζητάμε τη συνέργεια των πολιτών να είναι όσο το δυνατόν προσεκτικοί.